Είσαι τυχερός. Η προκήρυξη έλεγε ζωντανός ή νεκρός. Όμως οι σφαίρες είναι ακριβές. Ορίστε η αμοιβή σου. Ορίστε η αμοιβή σου. Πάρτο αιμοσταγής. Το ψάχναμε καιρό. Υπάρχει αμοιβή για τη σύλληψή του. Δεν νομίζω ότι θα τα πάρω, Σερίφη. Δώστε αυτά τα χρήματα στα θύματα του Μπάρτ. Το ήξερα, Λουκ. Ευχαριστώ. Είμαι ευτυχής που πιάστηκα από σας, κύριε. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που συνάντησα στην είσοδο? Ο Έλιοντ Μπέλτ. Κυνηγός επικηρυγμένων. Η ικανότητά του στα όπλα και στην απληστία του δίνει κουράγιο. Είναι ένα αληθινό τσακάλι. Το χρήμα θα δοθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Αυτό σχαλάει το επάγγελμα. Λυπάμαι, παιδιά. Δεν τραγουδάω όταν υπάρχουν κοράκια μέσα στο μαγαζί. Ένα ουίσκι, μπαρμάν. Τι κάνεις ανοσίες, μικρέ? Πούλησε τον αδερφό μου για 37 δολάρια. 37 δολάρια. Jersey Bees. Ασήμαντη υπόθεση. Ένα ουίσκι. Δεν μπορείτε να μου το αρνηθείτε. Πρέπει να σου σερβίρω, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να το βάλω σε ποτήρι. Λουκι Λουκ, ας συνεργαστούμε. Θα κυνηγάμε παρανόμους μαζί και θα κάνουμε περιουσία. Όχι. Προτιμώ να πίνω σε ποτήρι. Λουκι Λουκ! Συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο. Έχω ανάγκη τη βοήθειά σου. Μπάρμαν, κερνά όλο το μαγαζί. Νιώθω ότι με αυτόν τον άντρα θα κάνω καλές δουλειές. Ο Μπρόντο, ο Φόργκοτ, είναι ο μεγαλύτερος εκτροφέας αλόγων στην περιοχή. Με κάλεσε επιγόντως. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Επικηρυγμένε, ακολούθησέ τους. Επιτέλους ήρθαν. Ο Λόρδος Γουόσμαουθ, ο τρίτος, εξαφανίστηκε. Ο ποιος? Ο Λόρδος Γουόσμαουθ, ο τρίτος. Είναι ο μαύρος επιδίτωρας που έφερε ο Φόργκοτ από την Αγγλία. Τον έκλεψαν! Βρείτε τον ένοχο και θα τον κρεμάσω εγώ ο ίδιος! Καλέστε το υπηκό! Πνίξτε τη χώρα στη φωτιά και στο αίμα! Γρήγορα! Λίγη ψυχραιμία. Έτσι κι αλλιώς είναι μόνο ένα άλογο, κύριε. Τι! Ζαχαρίτσα, αφεντικό! Ζαχαρίτσα! Ευχαριστώ, Σαμ. Είμαι καλύτερα. Μάθετε, κύριε, ότι ο Λόρδος Γουόσμαουθ ο τρίτος είναι το ομορφότερο άλογο του κόσμου. Η γυναίκα μου είπε, Μπρόγκο ή αυτός ή εγώ. Διάλεξε, την άφησα να φύγει μετά από 22 χρόνια ευτυχισμένου γάμου. Το άλογο σας μπορεί να το έσκασε. Ακολουθήστε με στους τάβλους, γρήγορα. Εσείς ξέρετε πολλά άλογα που ξέρουν να σπάνε κλειδαριές. Ναι, βέβαια, το δικό μου, αλλά πρόκειται για ειδική περίπτωση. Έχετε κάποιες υποψίες, κύριε Φόργκοτ? Το κουτάλι του τσαγιού το έκλεψε. Είναι ένα σεγέν που τον είχα πάρει να περιποιείται το άλογο. Εξαφανίστηκε μαζί με το άλογο. Τίποτα δεν αποδεικνύει ότι το έκανε αυτός. Θα τον ξαναβρούμε και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Μα, εγώ θα το δικάσω. Θα τον πιάσω και θα τον κρεμάσω. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ζαχαρίτσα, αφεντικό. Όχι, Σαμ. Ετοίμαστε την άμαξα να φύγουμε. Πρέπει να βρούμε το κουτάλι του τσαγιού πριν από αυτόν. Ναι. Ας τον ακολουθήσουμε, επικηρυγμένε. Το ένστικτό μου λέει ότι πρόκειται για δουλειά. 1000 δολάρια για να τυπώσω αυτή την αφίσα σήμερα το βράδυ. Εντάξει, κύριε Φόργκοτ. Θα στρώσω στη δουλειά όλο το προσωπικό. Δώσε μου μια από τις αφίσες. Όχι. Ο κύριος Φόργκοτ με πλήρωσε για να τις τυχοκολλήσω παντού. Και αυτό θα κάνω. $100,000 αμοιβής αυτόν που θα φέρει ζωντανό στον Μπρόγκο Φόρνσγουορθ, τον αλογοκλέφτη κουτάλι τσαγιού που θα κρεμαστεί για παραδειγματισμό. $100,000. Η καλύτερη δουλειά της καριέρας μου. Δεν πρέπει να δει λοιπόν κανείς αυτή την αφίσα.
Σερίφη. Ξέρεις, κόλλησα παντού αυτή την αφίσα. 100.000 δολάρια. Θα τρέξουν όλοι οι κυνηγοί επικηρυγμένων. Λοιπόν, θα πάμε να βρούμε τον Τσεγέν. Μην το κάνεις. Αν το πας στο Fort Worth θα τον κρεμάσει χωρίς να γίνει δικαστήριο. Αυτός ο άνθρωπος ανήκει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μου δώσει 100.000 δολάρια. Θα πάω το κουτάλι του Σαγιού στο Fort Worth. Συνεταιριζόμαστε, Λουκι Λουκ. Θα πάω να φέρω τον Τσεγέν, Σερίφη. Περιμένοντας, προσπαθήστε να ηρεμήσετε το Fort Worth και αυτό το τσακάλι. Πρέπει να πήγες στον καταβλισμό. Πιο δύσκολο είναι να τον πάρω από εκεί. Μικρό κεφάλι, δεν συγκεντρώνεσαι. Για χορό βροχής πρέπει κρατάς ρυθμό. Συγγνώμη. Ήθελα να μιλήσω στον αρχηγό σας. Χλωμό πρόσωπο θα βρει μικρό μαχαίρι ψαριού στο μεγάλο τυπί. Αχα, καθόλου άσχημος ο χορός της βροχής. Χαου! Το χλωμό πρόσωπο θέλει να μιλήσει για σοβαρά πράγματα με τον αρχηγό. Το κουτάλι του τσαγιού είναι εδώ. Πρέπει να τον συναντήσω. Το μικρό μαχαίρι του ψαριού δεν θα παραδώσει ένα από τους πολεμιστές του. Το χλωμό πρόσωπο ας με ακολουθήσει. Οι Τσεγέν υπέγραψαν βέβαια σύμφωνο ειρήνης, αλλά είναι πάντα πολεμιστές. Αχλωμά πρόσωπα κάποτε πιάσουν Τσεγέν, οι Τσεγέν θα ξαναβρουν το μονοπάτι του πολέμου. Μικρό μαχαίρι του ψαριού μίλησε. Α, να σε επιτέλους. Βρήκες το κουτάλι τσαγιού. Δεν ξέρω αν είναι στον καταβλισμό, αλλά δεν σε συμβουλεύω να πας. Οι Τσεγέν είναι πάντοτε μεγάλοι πολεμιστές. Εγώ θα τους κάνω να μιλήσουν. Περίμενε εδώ, επικηρυγμένε. Δύσκολο πράγμα είναι η μετεωρολογία. Πάρε, αυτό εδώ είναι για σένα. Χλωμό πρόσωπο, δίνει νερό της φωτιάς στο μικρό κεφάλι. Απαγορεύεται. Θα έχει κι άλλο αν μου δώσεις μία πληροφορία. Χλωμό πρόσωπο θέλει να μάθει το μυστικό του χορού της βροχής. Το μικρό κεφάλι θα του δείξει. Το μικρό κεφάλι προκάλεσε αυτή την αναστάτωση του καιρού. Και τώρα για πες μου, φίλε, το κουτάλι τσαγιού είναι στον καταβλισμό. Λωμό πρόσωπο πολύ περίεργο. Μάγε, εσύ ασχολήσου με το μικρό κεφάλι. Αχ, κατάφερα να φέρω τη βροχή. Έχω μια πρόταση να σας κάνω. Θα έχετε 5 δολάρια αν μου δώσετε το κουτάλι του τσαγιού. Το κουτάλι τσαγιού είναι χωρίς αμφιβολία στον καταβλισμό των Τσεγέν. Δεν νομίζω να θέλετε να προκαλέσετε έναν Ινδιάνικο πόλεμο. 100.000 δολάρια θα επιτύχουν εκεί που εσείς αποτύχατε και θα κρεμάσω τον αλλαγοκλέφτη. Λες να προκαλέσει προβλήματα αυτός ο κυνηγός επικηρυγμένου. Για 100.000 δολάρια θα προκαλούσε έναν καινούριο εμφύλιο πόλεμο. Σερίφη, έλα να δεις. Είναι ο επικηρυγμένος, το άλογο του Έλιοντ Μπέρντ. Σε τι ιστορία άραγε μπλέχτηκε αυτό το τσακάλι. Ένα σακί βρώμη, αν μας οδηγήσει στο αφεντικό σου. Αχα, αυτός ο ηλίθιος πήγε. Περίμενε εδώ, Ντόλι. Θα προσπαθήσω να σώσω αυτό το μούτρο. Εάν δεν γυρίσω μέχρι την αυγή, να ειδοποιήσει το σερίφι. $17 για να μου παραδώσετε το κουτάλι τσαγιού. Εντάξει, 18, ούτε δεκάρα περισσότεροι. Αύριο, όταν ο αδελφός ήλιος βγει από το βουνό, το χλωμό πρόσωπο θα πληρώσει. Φωτιά! 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 Το χλωμό πρόσωπο δραπέτευσε! Ας φύγουμε. Και το κουτάλι τσαγιού, 100.000 δολάρια. Λοιπόν, για 100.000 δολάρια είστε μαζί μου. Δεν είναι απάντηση αυτή. Ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Λουκι Λουκ! Λουκι Λουκ! Μια ομάδα οπλισμένων Τσεγέν κατευθύνεται προς την πόλη με τα χρώματα του πολέμου. Ήρεμα, να φέρεστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και εγώ. Εσάς θέλουνε.
Εάν είστε ακόμα εδώ με τον ερχομό τους, θα σας παραδώσω χωρίς αμοιβή. Οκ, αλλά θα ξανάρθω. Να τι ήρθαν! Θέλετε να κεράσω κάτι? Όχι. Μικρό κεφάλι, σκληρός καλ, ψάξε σε αυτό το σπίτι για το χλωμό πρόσωπο που δραπέτευσε. Εσύ! Μη κουνιέσαι, είχες το τομαχόκ. Αλλά είχα καρετούα σου. Το χλωμό πρόσωπο μας έκλεψε το ρεχμάλωτο. Οι Τσεγέν έκλεψαν έναν άνθρωπο από τη δικαιοσύνη των χλωμών προσώπων. Τα χλωμά πρόσωπα έκλεψαν έναν από τη δικαιοσύνη των Τσεγέν. Είμαστε πάτσι. Μικρό κεφάλι! Ψάξαμε παντού, το χλωμό πρόσωπο δεν είναι εδώ. Την επόμενη φορά θα γίνει πόλεμος. Ας ελπίσουμε ο κέφαλο κυνηγός να μείνει ήσυχος. Πρέπει να βρούμε το κουτάλι του τσαγιού. Ο Μπέλτ δεν θα μείνει άπρακτος για πολύ. Όλοι οι κυνηγοί επικηρυγμένων που θα εμφανιστούν στο παλιό σαλούν των Χρυσοθύρων θα λάβουν αμοιβή $10 ο καθένας. Λοιπόν, καλέ μου αυτιά, μια μέρα θα ξαναβρω Χρυσοστό, λέω. Και τότε οι άνθρωποι θα ξαναγυρίσουν. Μα τον Αγιο Πατρίκιο να τους κιόλας έρχονται. Γεια σου, Τζακ! Ορίστε τον Ελλαδιά σου. Δοθήκαμε μετά τη συμβιβλία. Ορίστε. Έτσι είναι. Έχω μια δουλειά να σας προτείνω. Το κεφάλι ενός Τσεγέν επικηρύχθηκε, αλλά δεν μπορούμε να τον πιάσουμε παρά μόνο αν επιτεθούμε στον καταβλισμό. Να επιτεθούμε στους Τσεγέν, όχι, δεν νομίζω. Α, θα γινότανε πόλεμος, θα ξεσπάσει πόλεμος. Πόλεμος εναντίον της Τσεγέν. $1,000 έκαστος για τη σύλληψη του Τσεγέν. Αλλά πρέπει πρώτα να εξοντώσουμε έναν άνθρωπο, τον Λούκι Λουκ. Πάουελ, ποιος καλός άνεμος σε φέρνει εδώ? Ήρθα για να σε προειδοποιήσω, Λουκ. Αυτή η ιστορία μπορεί να αιματοκυλήσει τη χώρα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να πείσω τους Τσεγέν να παραδώσουν το κουτάλι του τσαγιού για να τον προστατεύσουμε. Εάν αποτύχω, ειδοποιήστε το υπηκό. Θα πάτε στους Τσεγέν χωρίς όπλα? Λόμο πρόσωπο, τι θέλει, βαρέθηκε τη ζωή του. Έρχομαι να μιλήσουμε σαν φίλοι, αρχηγέ. Πρέπει να κουβεντιάσουμε για τον... Επιτέθηκαν στο καταβλισμό! Λόμο πρόσωπο έρχεται να μιλήσει για ειρήνη, για την παίρνει σπασμό. Θέλει πόλεμο! Έλιον, αντιστέκονται με πείσμα. Θα τα παρατήσω. Δεν κυνήγησα ποτέ Ινδιάνους για να με θάψουν ζωντανό. Θα αφήσεις να καθούν $100,000? $100,000 και μας δίνεις μόνο $1,000 στον καθένα? Ρίχνε, τα συζητάμε αργότερα. Α, συγγνώμη, πρώτα θα συζητήσουμε. Θα τα μοιραστούμε ισοδύναμα ή θα τα παρατήσουμε? Παιδιά, ελάτε, πρέπει να συμφωνήσουμε στη μοιρασιά. Εγώ είμαι που σας έδωσα τη δουλειά. Θα σας δώσω $2,000, ούτε δεκάρα επιπλέον. Ας είμαστε σοβαροί, Έλιον, για ποιους μας πέρασες? Το χλωμό πρόσωπο σταμάτησαν. Τα άλογα. Θα τους κυνηγήσουμε. $2,500 στον καθένα. Η Ινδιάνη επιτίθεται. Ο σώζωνε αυτός ο Αθήτο. Ποιος είστε? Είμαι το κουτάλι τσαγιού. Ξέρω ότι χλωμά πρόσωπα με ψάχνουν, όμως κουτάλι τσαγιού δεν έκλεψε άλογο. Έλα μαζί μου. Θα δικαστείς και θα αθωωθείς αφού είσαι αθώος. Το κουτάλι τσαγιού δεν έχει εμπιστοσύνη. Όμως γίνεται πόλεμος εξαιτίας του κουταλιού τσαγιού. Ο πόλεμος όχι καλός για τους Τσεγέν. Το κουτάλι τσαγιού θα εμπιστευθεί το Λούκι Λουκ. Έλα, ας ελευθερώσουμε την τόλη. Ας ελπίσουμε να μην επιτεθούν στην πόλη. Είδατε να περνάνε κάποιοι Τσεγέν? Νομίζετε ότι οι τερμίτες το έκαναν αυτό? Μην κοιτάξετε πίσω σας, αλλά όμως κάθε ένας Τσεγέν. Μην ανησυχείτε, όλα θα τακτοποιηθούν.
Να υποδείσουμε τον πόλεμο, κουτάλι του τσαγιού. It's again! Βγήκαν από τον καταβλισμό τους! Πλησιάζουν την πόλη! Φράξτε τις εισόδους! Όλος ο κόσμος στα όπλα! Δώσε αυτό το μήνυμα στο διοικητή του, Fort Chagan! Αυτοί μπήκαν μέσα στην πόλη, θα επιτεθούμε κι εμείς! Με το σήμα μου θα αρμίσουμε! Όταν κατεβάσω το χέρι, πυροβολήστε! Εμπρός! Περιμένετε, αρχηγέ, περιμένετε! Τι κάνει το κουτάλι του τσαγιού με το εχμάλωτο σας? Το κουτάλι τσαγιού είναι εχμάλωτο του χλωμού προσώπου. Χλωμό πρόσωπο δεν είναι εχμάλωτο δικό μου. Το χλωμό πρόσωπο είναι εχμάλωτο των Τσαγιέν. Πώς λοιπόν το κουτάλι του τσαγιού είναι εχμάλωτο του? Το κουτάλι τσαγιού θα εξηγήσει. Παιδιά, έχω κουραστεί. Θα κατεβάσω το χέρι μου, αλλά μην πυροβολήσετε, εντάξει? Οι αδελφοί μας επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτή η υπόθεση αφορά μόνο το κουτάλι τσαγιού. Το κουτάλι τσαγιού είναι αθώο. Ο Λούκι Λουκ θα φροντίσει ώστε το κουτάλι τσαγιού να δικαστεί δίκαια. Οι Τσαγιέν πρέπει να εμπιστευθούν τον Λούκι Λουκ. Τέρμα πόλεμος! Πρέπει να ομολογήσει το κουτάλι τσαγιού ό,τι έκανε στον Λόρδο Γουόσμαουθ τον Τρίτο. Κύριε Φόρτγουορθ, ακούστε, το κουτάλι τσαγιού θα δικαστεί νόμιμα. Λουκ, το όπλο σας. Εγώ θα τον κάνω να ομολογήσει. Θα σας βοηθήσω. Σερίφι, φυλακίστε το κουτάλι τσαγιού και είστε υπεύθυνος για την ασφάλειά του μέχρι τη δίκη. Εσείς πηγαίνετε να κυνηγήσετε κανέναν άλλο. Φωτιά! 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 Εμπρός! Όλοι σχηματίστε αλυσίδες με κουβάδες! Σερίφη, ο Λούκι Λουκ με έστειλε να σας πω να πάτε γρήγορα στη φυλακή! Σερίφη, το κουτάλι τσαγιού έφυγε. Και τώρα πάμε γραμμή στο ράτσο του Fort Worth. Σε περιμέναμε, Μπέλτ! Πάμε πίσω από αυτό το βράχο! Μπέλτ, παράδοσέ μας τον Τσεγέν και θα σε αφήσουμε να φύγεις. Ούτε συζήτηση, είναι δικός μου. Προσοχή, μην πετύχετε τον Ινδιάνο. Αξίζει 100.000 δολάρια μόνο ζωντανός. Κουτάλι τσαγιού, είσαι τρελός. Κρύψου, έλα πίσω. Έρχεται προς εμάς. Όχι, σταμάτησε. Πάω να τον πιάσω. Είσαι τρελός, Μπέλτ, θα σκοτώσει τον Ινδιάνο. Έλα πίσω, κουτάλι τσαγιού, μη μου το κάνεις αυτό. Κουτάλι τσαγιού! Έλα, έλα, πίσω, έλα, πίσω! Έλα! Φεύγει! Φεύγει! Μπέλτ, άφησέ μας να τον ξαναπιάσουμε! Θα κανονίσουμε μετά τη μοιρασιά! Ούτε κουβέντα, είναι δικός μου! Κουτάλι τσαγιού, πήγαινα να σε βρω στο Fort Worth. Καλά, αφού όλα τελείωσαν, φεύγω! Για μια στιγμή, δεν θα πας να πιάσει μόνο στον Ινδιάνο. Εξαιτίας σας έχασε 100.000 δολάρια! Λούκι Λουκ, κοίταξε. Ο Λόρδος Γουόσμουθ ο Τρίτος. Σαν πρόεδρος αυτού του δικαστηρίου, δεν θα επιτρέψω καμιά διατάραξη ησυχίας μέσα στην αίθουσα. Σερίφη, φέρε μέσα τον κατηγορούμενο. Ναι, πρέπει να πω, ναι, εξοχότατε. Ήμουν σίγουρος. Νόμιμη δίκη. Αφήστε με να ενεργήσω. Θέλω να βάλω αυτόν τον άγριο στη θέση που του αξίζει. Το χλωμό πρόσωπο, ποιο λέει άγριο, θέλει να ξέρω. Θα επιτρέψω σε κανέναν να κρίνει την αξιοπρέπεια των μαρτύρων. Λοιπόν, Σερίφη, πού είναι ο κατηγορούμενος? Εδώ. Εδώ είναι δικαστήριο, κύριε. Σας παρακαλώ, βγάλτε το καπέλο. Συγγνώμη, εξοχότατε. Σας φέρνω τον κατηγορούμενο καβάλα στην απόδειξη της αθωότητάς του. Ο Λόρδος Γουόσμουθ ο Τρίτος. Μάλιστα, κύριε. Ένα κοπάδι φοράδες τον ακολούθησε μέχρι εδώ. Εντάξει, στο δικαστήριο! Να βγουν έξω τα άλογα και να καθίσει ο κατηγορούμενος. Το γεγονός ότι φέρατε το άλογο μου δεν αποδεικνύει την αθωότητα αυτού του άγριου. Κλωμό πρόσωπο, είπε Τσεγέν άγριο ακόμα μια φορά. Τώρα θα δεις, Κύριε Πρόεδρε, έχω μια δήλωση να κάνω. Θέλμα! Ναι, είμαι η Θέλμα Fort Worth. Ζήλευα την υπερβολική αγάπη που έδειχνε ο άντρας μου στα άλογα. Εγώ άνοιξα την πόρτα του Λόρδου Γουόσμουθ του Τρίτου. Είχα φύγει από το σπίτι μας όταν είδα σε μια αφίσα ότι ένας αθώος θα πλήρωνε για αυτό που έκανα εγώ. Ευχαριστώ, μαντάμ. Εγώ...
Συγγνώμη, Μπρόγκο. Θέλμα, είχα άδικο. Μπρόγκο. Θέλμα, παραδίτσα μου. Λίγο σεβασμό στο δικαστήριο, παρακαλώ. Λαμβανόμενο υπόψη των μαρτυριών της κυρίας Φόρτουορθ, ο κατηγορούμενος κουτάλι τσαγιού αθώνεται και είναι ελεύθερος να φύγει αμέσως. Σεγέν, προσβλήθηκαν πολλοί. Ένας από αυτούς αντιμετωπίστηκε σαν κλέφτης. Άρχιγε, σου ζητάω συγγνώμη. Αν δεν είχα προσφέρει τις 100.000 δολάρια αμοιβή, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα τα δίνω στους Τσεγέν. Μπράβο! Η συνεδρίαση έληξε. Εξαιτίας αυτού του Λούκι Λούκ έχασα τη μεγαλύτερη αμοιβή της καριέρας μου. Όμως θα είναι και το τέλος της δικής μου. Να μας δώσει ο Λούκι Λούκ το χλωμό πρόσωπο. Θα το περιποιηθούμε. Όχι, γιατί αυτός ο άντρας ανήκει στη δικαιοσύνη. Μετά από το μήνυμα που έστειλα στο Φόρσαγεν, έλαβα αυτό. Καταζητείτε ο Έλιοντ Μπέλτ. 10.000 δολάρια για αμοιβή. Κατηγορείται ότι αυτός μονάχος προκάλεσε ένα πόλεμο με τους Ινδιάνους. Σερίφη, δικαιούμε μια αμοιβή. Εσείς, Λουκ. Βέβαια, αυτή η αμοιβή σας αξίζει, αλλά... Όχι, όχι αυτή την αμοιβή. Ζητάω την απελευθέρωση του Έλιοντ Μπέλτ. Δεν θα έπρεπε, αλλά... ας είναι, κλείνω τα μάτια μου. Ευχαριστώ, Λουκι Λουκ. Μη με ευχαριστείς, γιατί αυτή η αφίσα θα τυχοκολληθεί παντού. Ξέρεις τι σημαίνει να είσαι θύραμα για τους κυνηγούς κεφαλών, θα το μάθεις. Χάρη σε σένα, Λουκ, κατάλαβα. Θα ξεχάσουμε για λίγο το ράτσο, η Θέμα κι εγώ. Λουκ, Λουκ, από πού πήγε? Αντίο, αδελφέ μου.